το πω έτσι, παιδιά. Ακούστε τι λίγο. Ακούστε να δείτε τι λέει. Η Ελένη εργαζόταν ως τραγουδίστρια και όπως υποστηρίζει, η ομορφιά της ήταν ένα από τα όπλα της. Στον δρόμο κυκλοφορούσα και φωνάζαν το Αστέρι. Προσπαθούσα τον εαυτό μου πάρα πολύ σε αυτό το στο σημείο. Είχα και πολλούς θαυμαστές λόγω της εμφάνισής μου. Όλα όμως άλλαξαν όταν αποφάσισε να υποβληθεί σε μια αισθητική επέμβαση με ενέσεις σιλικόνη στο πρόσωπο. Με κάποιο ραντεβού και μου είπε, έλα αύριο 4 η ώρα, φέρε μου και 500.000, ήταν δραχμές τότε. 500.000 δραχμές. Ναι. Και θα σε κάνω εγώ, εντάξει, πολύ εντυπωσιακή, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Άρχισε αυτός, έβαλε ένεση εδώ, έβαλε εκεί. Εδώ του έσπασε η βελόνα. Όχι, λέει, μου έσπασε η βελόνα σε μια στιγμή. Τι θα κάνω. Είχα και μια κάθετη ρητίδα όπω τραγούδαγα. Έκανα. Ναι. Ρίχνει και εδώ και λέει, του λέω, τι είναι αυτό το πράγμα, γιατρέ, πώς είναι έτσι που σκοτώ. Κάτσε, λέει, θα κόψω εδώ, λέει. Ναι. Να τη βγάλω τώρα τη σιλικόνη, να βγει να μην μείνει. Έκοψε λοιπόν. Μετά μου λέω, πώς σου. Μου λέει, πιέσα ένα χυμό πορτοκαλά. Και κάτι είχε βάλει μέσα. Έχω κάνει, λέει, εγώ μια μικρή νάρκωση να μην πονέσει, να σε ράψω κιόλας. Και με έραψε. Εκεί την ώρα στο γιατρείο του. Κάπου στη λεωφόρο και Κηφισίας. Παναγία μου και Χριστέ μου. Ναι. Αχ, Παναγία μου. Είναι σοκαριστικό. Δραματικό. Ήμουνα λοιπόν εκείνη την εποχή αρεγωνιασμένη. Ναι. Με κάποιο παλικάρι που έζει μπουζούκι και τώρα ακόμα και ναι. Έπαιζε. Στη Χαλκίδα και αυτός μαζί δουλεύαν και μου λέει το βράδυ που γύρισε τάξη μου, τι είναι αυτό, το πρέπει να φύγει για τη δουλειά, τι είναι αυτό, πού πήγες και σε κάνανε έτσι, μου λέει. Λέω, πώς έτσι, εγώ νομίζω ότι είμαι ωραία, ότι με έχει κάνει ωραία, έτσι που, λέει, ξέρεις πως έχει κάνει, σκέτο καραγκιόζι, μου λέει, σε έκανε, ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, πού πήγες, εκεί. Λέει, κοίτα, λέει, να προσπάθησε να ξεπληστείς και να φύγουν αυτά από εδώ πέρα. Τέλος πάντων, μετά 1,5-2 μήνες το παλικάρι έφυγε. Με το που σου έβαλε τη σιλικόνη, το πρόσωπό σου έγινε όπως είσαι τώρα κατευθείαν. Έτσι έγινε. Χειρότερο. Με το που έγινε η έγχυση της σιλικόνης, ναι. Έγινες... Τούμπανο. Πιο... Και τώρα μου φεύγουν τα σάλια. Η φωνή μου έχει αλλοιωθεί εντελώς από αυτό το θέμα, γιατί είμαι πρισμένη και η φωνή μου δεν ήταν τόσο βαριά. Δεν ξέρω από αυτό το πράγμα. Το πρωί που ξυπνάω, κυρία Στεφανίδου, είμαι τόση στη ζωή μου. Τούμπανο. Παιδιά, γιατί δεν λέει τον.